χθες και προχθές, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασαν τα πολιτικά τους προγράμματα. Από την παρουσίαση αυτή είναι πια φανερό για μένα ότι η χώρα οδηγείται στον διχασμό και την ακυβερνησία. Από τη μια μεριά έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που καταφεύγει στον πιο παλιωμοδίτικο, ανεύθυνο, ψυχροπολεμικό, δημαγωγικό λόγο. Επαναλαμβάνει την πλατφόρμα της 6ης Μαΐου, αλλά εκείνη η πλατφόρμα είχε γεννηθεί μέσα στην ψευδαίσθηση της αυτοδύναμης πλειοψηφίας που διεκδικούσε για τις εκλογές της 6ης Μαΐου η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Σαμαράς ήθελε να γίνει πρωθυπουργός. Από την άλλη μεριά έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, που χθες, μετά από ταλάντευση κάποιων εβδομάδων, έκανε πια την ρητή και οριστική επιλογή της ρήξης με την Ευρώπη, της μονομερούς καταγγελίας, της επιστροφής στον κρατισμό και μάλιστα στις χειρότερες όψεις του κρατισμού, του συντεχνιασμού. Έκανε την επιλογή που οδηγεί όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην πολιτική απομόνωση της χώρας. Αυτό το σκηνικό είναι απολύτως αδιέξοδο. Πρόκειται για έναν πλαστό δικοματισμό. Αυτό το σκηνικό, θέλω να το πω καθαρά, δεν δίνει κυβέρνηση στις 18 Ιουνίου. Η Ελλάδα οδηγείται στην ακυβερνησία μέσα από μια σειρά επικίνδυνων πρακτικών. Άλλοι επιστρέφουν στις αντικομουνιστικές ψυχώσεις του ψυχρού πολέμου και άλλοι φαντασιώνονται ότι είναι τα αντίγραφα και οι διάδοχοι του Τσε Γκεβάρα.